Καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε τη διακαναλική παρουσίαση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Σήμερα θέλουμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα, την πολιτική και την πολιτική πρακτική της οργάνωσής μας. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις ευρωεκλογές της 26ης Μάη σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες με υποψήφιους εργαζόμενους, ανέργους, νέους, αγωνιστές στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις σχολές. Στη σημερινή μας παρουσίαση θα ξεκινήσει ο σύντροφος Σοφρόνης Παπαδόπουλος, ιστορικός έλεγχος της ΟΚΔΕ, ο οποίος θα παρουσιάσει την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία της ΟΚΔΕ. Στη συνέχεια η υποφαινόμενη Σοφία Θεοδωροπούλου, εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, θα μιλήσω για τις θέσεις της οργάνωσής μας για την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο κλείσιμο η συντρόφισσα Μαργαρίτα Κουταλάκη, εργαζόμενη και αυτή στον ιδιωτικό τομέα και μέλος της Επιτροπής Διανομέων, θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της θέσης της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλημέρα και από μένα. Μια σύντομη παρουσίαση της ταυτότητας της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας δεν είναι εύκολο πράγμα. Ωστόσο, με λίγα λόγια θα προσπαθήσω να κάνω αυτό το δύσκολο έργο. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Παντελή Πουλιόπουλο πάνω στο πνεύμα της Τέταρτης Διεθνούς που ίδρυσε ο Λέων Τρότσκι. Ο Παντελής Πουλιόπουλος ίδρυσε την ΟΚΔΕ όταν διαπίστωσε ότι η πολιτική του, ο σταλινικός εκφυλισμός του ΚΚΕ, οδηγούσε σε ήττες και σε εγκλήματα ενάντια στην εργατική τάξη και στην υπόθεση του σοσιαλισμού. Η ΟΚΔΕ από την ίδρυσή της στάθηκε πάντοτε δίπλα στους εργαζόμενους, στους αγώνες της, υπεράσπισε όλες χωρίς ιδιοτέλεια υπεράσπισε όλους τους αγώνες και προσπάθησε να δώσει έναν σωστό εξοπλισμό πολιτικό και οργανωτικό στην εργατική τάξη και στην υπόθεση του σοσιαλισμού. Η ΟΚΔΕ από την ίδρυσή της είχε πάντοτε σαν ταξικές αναφορές την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, γιατί πιστεύει ότι αυτά η εργατική τάξη πρέπει να είναι η βάση για κάθε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σχεδιασμό της νέας κοινωνίας, μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Η ΟΚΔΕ συμμετείχε και συμμετέχει σε όλους τους αγώνες στην προσπάθειά του να οδηγήσει την εργατική τάξη σε αυτή τη νέα κοινωνία, μια κοινωνία της δημιουργίας, της χαράς και της ευτυχίας. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο και εμείς δεν είμαστε μια οργάνωση που σκορπούμε αυταπάτες και συγχύσεις στον κόσμο. Είναι ένα δύσκολο έργο, ειδικά στις σημερινές συνθήκες όπου ο συσχετισμός των ταξικών δυνάμεων δεν είναι ευνοϊκός υπέρ της εργατικής τάξης. Ωστόσο, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, νομίζουμε ότι το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν οι δύο συντρόφισσες οι οποίες έπονται, η πολιτική της και η πολιτική της πρακτική, είναι αυτά που δημιουργούν βασικές προϋποθέσεις για μία επιτυχία στους αγώνες της εργατικής τάξης και στην υπόθεση του σοσιαλισμού. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος πάντοτε υπεράσπιζε την αλήθεια, έλεγε στην αλήθεια και αυτό κάνει όχι μονάχα με τις διακηρύξεις της, αλλά και με τη συμβολή της μέσα στους αγώνες. Η ΟΚΔΕ εξ αυτών των λόγων παίρνει
το θάρρος να ζητήσει τη στήριξη και την υπεράσπιση και την ψήφισή της από όλους, από όλα αυτά τα στρώματα κυρίως τα οποία υπερασπίζεται, είναι μια χρήσιμη επιλογή και νομίζουμε ότι αξίζει να έχει από όλους τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, τη στήριξη και την ψήφο τους. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις ευρωεκλογές της 26ης Μάη για να αναδείξει την πραγματική κατάσταση ενάντια στα ψέματα όλων των αστικών μνημονιακών δυνάμεων για έξοδο από τα μνημόνια και δίθεν ανάπτυξη. Παρά τα ατέλειωτα αντεργατικά χτυπήματα, έχουμε μείωση των επενδύσεων και παρακμή της παραγωγής, εκτείναξη της ανεργίας και της μετανάστευσης, μισθούς πείνας, υποαπασχόληση και εργασιακές σχέσεις δουλοπάρικου, βία και ασυδοσία των αφεντικών ενάντια στους εργαζόμενους και μια λέλαπα από εργατικά ατυχήματα, δολοφονίες. Ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης που εξαπλώνεται και συμπληρώνεται με τη φορολογία, την ακρίβεια, τους πληστηριασμούς και την αρπαγή σπιτιών. Η απάτη του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν παροχές αντίδωρα δεν αποτελεί καμία λύση δήθεν, όπως λένε, αποκατάσταση αυτής της κοινωνικής αδικίας. Είναι μια προσπάθεια να ρίξουν τα λαϊκά στρώματα στην απελπισία και στην εξάρτηση από την κάθε κομματική ή κρατική λεημοσύνη. Άλλωστε, τα αιματηρά και εξοντωτικά πλεονάσματα που αφαιμάζουν τον ελληνικό λαό και μειώνουν διαρκώς τις κοινωνικές δαπάνες εγγυώνται τη διαιώνιση αυτής της τεράστιας μιζέριας. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, όλοι οι μνημονιακοί μαζί, έχουν μετατρέψει τη χώρα σε αποικία χρέους, έχουν υποθηκεύσει τον ελληνικό λαό στους δανειστές, τοκογλύφους και υπεριαλιστές, ξεπουλώντας το δημόσιο πλούτο και τις δημόσιες υποδομές, ρημάζοντας τη χώρα, καταργώντας τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις ευρωεκλογές γιατί θέλει να προειδοποιήσει, να προετοιμάσει τους εργαζόμενους στα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, ότι τα χειρότερα είναι μπροστά και όχι πίσω μας. Μία νέα ανηλεής ταξική επίθεση σε βάρος τους βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει μόλις ξεκινήσει και απειλεί το βιωτικό επίπεδο με πραγματική κατάρρευση. Η ΟΚΔΕ μάχεται ενάντια στον επιθετικό, τον φιλοπόλεμο εθνικισμό της ελληνικής αστικής τάξης, που με ψέματα για δίθεν ωφέλη από τις εξορίξεις στην περιοχή θέλουν να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό για να ενισχύσουν για μια ακόμη φορά τα κέρδη των πολυεθνικών και των ντόπιων επιχειρήσεων συνεργατών τους. Μας κάνουν μισθοφόρους στην υπηρεσία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιθετικούς άξονες, με τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής, όπως το στρατοκρατικό καθεστώς του Ισραήλ και η δικτατορία της Αιγύπτου. Η ΟΚΔΕ αγωνίζεται ενάντια στο ζωφερό κράτος έκτακτης ανάγκης και την ακόμα πιο βαθιά αντιδημοκρατική αναδίπλωση, με πυλώνες στα ΜΑΤ και τις αντεργατικές δικαστικές αποφάσεις, με εφεδρεία τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Αφήνουν ατιμόρυτους από τη μια πλευρά τους ναρκέμπορους, τους φοροφυγάδες της ζάπλουτης ελίτ, τους φασίστες δολοφόνους, τα λαμόγια της αστικής τάξης και την ίδια στιγμή ξεσπούν με τη μεγαλύτερη λύσα και μανία ενάντια στους πιο αδύναμους, στις γιαγιάδες που πουλούν τα τερλίκια, στις καθαρίστριες, στους συνταξιούχους. Με σημαία την καταπολέμηση της ανεργίας εξαπολύουν διαρκείς επιθέσεις ενάντια στους αγώνες και το εργατικό κίνημα, ενάντια στις αξίες και τις παραδόσεις των κινημάτων μας. Επιστρατεύουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία με μια κτηνώδη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων, εφαρμόζοντας την κατάπτυστη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μετατοπίζουν συνολικά την πολιτική σκηνή της χώρας σε ακροδεξιά κατεύθυνση με τα νέα αντιδραστικά μορφώματα που ντύνονται μακεδονομάχοι. Η ΟΚΔΕ καταγγέλει και αγωνίζεται ενάντια σε όλους αυτούς που οδήγησαν την ελληνική οικονομία στη χρεοκοπία, εφάρμοσαν βάναυσα μνημόνια, διέλυσαν την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, έριξαν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση και την απόγνωση.
Ιδιαίτερα θέλουμε να καταγγείλουμε τον Τσίπρα και, τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την διάλυση του αντιμνημονιακού μπλοκ που χτίσαμε με τους μεγαλειώδους αγώνες μας τη διετία 2010-2012 με το μεγάλο κίνημα των αγανακτισμένων. Κυβέρνησαν στηριζόμενοι σε κάθε πρόθυμο να ψηφίσει οποιαδήποτε αθλειότητα μέσα στη Βουλή, από τους ΑΝΕΛ και τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το Κινάλ, το Ποτάμι και τον Λεβέντη, με διαρκή δηλαδή πολιτικά πραξικοπήματα. Τσίπρας και Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο μνημονιακή, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή παρουσιάζονταν ως αριστερά, τώρα παρουσιάζουν ένα ψεύτικο δήθεν προοδευτικό μέτωπο με κάθε μνημονιακό κουρέλι προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά. Καταγγέλουμε όμως και τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, που είναι πραγματικά αδύνατο να κρύψουν το βαθύ ταξικό τους μίσος ενάντια στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους νέους αυτής της χώρας. Απέναντι λοιπόν σε κάθε ψεύτικο δίλημα για δήθεν μικρότερο κακό, η ΟΚΔΕ απαντάει. Ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης. Όποιος και από τους δύο, και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι χειρότερος, γιατί η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, του συστήματος δηλαδή που υπηρετούν και οι δυο τους, χειροτερεύει καθημερινά. Η ΟΚΔΕ αγωνίζεται για να έρθει στην επιφάνεια η φωνή όσων δεν έχουν φωνή. Οι φόβοι και οι αγωνίες τους. Τα αισθήματα ταπείνωσης και απελπισίας. Αλλά και η αναζήτηση διεξόδου. Η αναζήτηση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής προς όφελος των εργαζομένων, των νέων, των φτωχών. Ενάντια στο σημερινό πολιτικό τσίρκο. Ενάντια σε κάθε αντιδραστικό, φασίστα, ακροδεξιό που θέλει να βρει ακροατήριο με έναν σάπιο ευρωσκεπτικισμό με επιχειρήματα ακροδεξιά, φασιστικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά. Μαχόμαστε ενάντια σε όλο αυτό το καταγέλαστο πολιτικό προσωπικό που μεταπηδάει ξεδιάντροπα από τον έναν σχηματισμό στον άλλον για να σώσει τις καρέκλες του, που δεν ξέρει παρά μόνο να αλληδωρεί, να εκβιάζει, να κατασυκοφαντεί και να κατακλέβει τους εργαζόμενους, τους νέους και τους φτωχούς αυτής της χώρας, ένα σάπιο πολιτικό σύστημα που είναι βουτυγμένο στα ψέματα και στα απίθμενα σκάνδαλα. Ενάντια λοιπόν σε μια πολιτική ζωή άθλια, ειδικά όπως είδαμε να εξελίσσεται προεκλογικά, βυθισμένη στην οσυρή σκανδαλολογία και στην κούφια πόλωση. Το σκηνικό αυτό της πολιτικής αθλειότητας συμπληρώνουν από τη μία μεριά τα κουρέλια, τα μνημονιακά και οι πασόκοι του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη μεριά οι ακροδεξιοί και οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι του Μητσοτάκη που καμώνονται προεκλογικά τους κεντρώους και μαζί με αυτούς ένα συρφετός από τραγουδιστές, ηθοποιούς, γυμναστές, δήθεν προσωπικότητες που συνοστίζονται στα ψηφοδέλτιά τους. Η ΟΚΔΕ παλεύει για να αναδειχτεί όσο το δυνατόν πιο καθαρά, όσο το δυνατόν πιο δυνατά, η ανάγκη, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα να συγκρουστούμε με τον καταστροφικό μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βγούμε από το ζουρλομανδία του ευρώ, να φύγουμε από τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο απολογισμός της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη είναι πραγματικά αμήλικτος. Χειροτέρευσε η δομική κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Καταστράφηκε η βιομηχανία. Μεγάλες επιχειρήσεις και εργοστάσια έβαλαν λουκέτο ή συρρυκνώθηκαν ή ξεπουλήθηκαν, όπως τα ναυπηγεία και η χαλιβουργία, ενώ η ίδια η γεωργική και αγροτική παραγωγή καταστράφηκε πλήρως. Αυτή την καταστροφή είναι που εξαγόρασαν και οι περίφημες επιδοτήσεις. Οι εξαγωγές βυθίστηκαν. Οι εισαγωγές εκτινάχτηκαν. Η χώρα βούλιαξε στα χρέη, δημόσια και ιδιωτικά. Έχουμε έναν καταιγισμό από αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, ατελείωτα. Έχουμε συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και των υποδομών. Ένα καθεστώς σκλαβιάς για τους εργαζόμενους μέσα στους εργασιακούς χώρους. Ιδιωτικοποίηση και εμπορευματικοποίηση των πάντων. Μόνοι ωφελημένοι από αυτή την καταστροφή είναι η συμμορία του ευρώ, μια ζάπλουτη ελίτ,
η οποία με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων ρημάζει τον ελληνικό λαό και κερδοσκοπεί παρασιτικά πάνω στα συντρίμμια της ελληνικής οικονομίας. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτήν την καταστροφή παραμένοντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Άλλωστε, αντί για την περίφημη ευημερία και τη δημοκρατία, βλέπουμε η Ευρώπη σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να βυθίζεται στην αστάθεια, στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, σε νέους πολεμικούς κινδύνους που ανοίγονται. Μετά από πακτολούς τρισεκατομμυρίων για τη σωτηρία του καπιταλιστικού συστήματος, η κρίση επανέρχεται ακόμα απειλητικότερη και στο επίκεντρο αυτή τη φορά βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε ύφεση. Στο έδαφος της Ευρώπης υπάρχουν μερικές από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες παγκόσμια. Πολυεθνικές και επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι και αυτές καταχρεωμένες, επιβιώνουν μόνο χάρη στο ζεστό χρήμα με το οποίο τις στρέφουν τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επενδύσεις και παραγωγή καταβυθίζονται, το ευρωπαϊκό κεφάλαιο διαρκώς υποβαθμίζεται στον ανταγωνισμό του με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα και ταυτόχρονα βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού να κυριαρχεί ο παρασιτισμός του κεφαλαίου, οι πιο αρπακτικές δηλαδή μερίδες του κεφαλαίου, οι τραπεζίτες, ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Κεφάλαιο και υπερπλούσιοι είναι οι βασιλιάδες των φορολογικών παραδείσεων, δεν πληρώνουν τίποτα και ποτέ για τις αμύθιτες περιουσίες και τα κέρδη τους, ενώ την ίδια στιγμή αφεμάζουν τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους φτωχούς. Αιτία για όλα αυτά δεν είναι μια δήθεν δυσλειτουργία, αλλά είναι η ίδια η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, που ξερνάει όλο και πιο βάναυσα μνημόνια, που έχει εκτινάξει σήμερα τις κοινωνικές ανισότητες στα επίπεδα του 19ου αιώνα. Οι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές συμμετείχαν στο αιματοκύλισμα της Συρίας, στο φασιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία, στο διαμελισμό της Λιβύης. Σήμερα στοιχίζονται πίσω από τα σχέδια για πραξικοπήματα και πολεμικές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και στην Ρωσία. Μαζί με το ΝΑΤΟ έχουν ξεκινήσει μία νέα κούρσα στρατιωτικών εξοπλισμών και νέων πολεμικών σχεδίων. Θέλουν ολόκληρες περιοχές, μαζί και τα Βαλκάνια, πολεμικό ορμητήριο. Αυτά είναι τα σχέδιά τους και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τους λαούς της περιοχής. Με πρόσχημα την τρομοκρατία, στρατιωτικοποιούν τις κοινωνίες, επιβάλλουν το χαφιεδισμό και τη λογοκρισία στο διαδίκτυο, χτυπάνε βάναυσα και άγρια τα κινήματα, όπως βλέπουμε σήμερα με την άτυπη δικτατορία του Μακρόν ενάντια στα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Η οικολογική καταστροφή επελάβνει, όμως οι Ευρωπαίοι καπιταλιστές εξακολουθούν να λαιλατούν βάναυσα την φύση, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία για το κέρδος τους. Με ρατσιστικές πολιτικές τρέφουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, τη δίθεν ανωτερότητα του ευρωπαϊκού και χριστιανικού πολιτισμού, τον εθνικισμό. Ενοχοποιούν τους μετανάστες που ξύλωσαν από τις εστίες οι ίδιοι με την οικονομική λαιλασία και με τους πολέμους τους. Διαιρούν τους λαούς με βάση την εθνική καταγωγή, το χρώμα, την θρησκεία. Είναι οι Ευρωπαίοι καπιταλιστές, αυτοί που έθρεψαν την άνοδο των αντιδραστικών και ακροδεξιών κομμάτων στο έδαφος της Ευρώπης. Επιβάλλουν ένα διαρκές πολιτικό πραξικόπημα παντού. Οι λαοί της Ευρώπης φημώνονται, διαστρεβλώνονται και ανατρέπονται πραξικοπηματικά οι αποφάσεις τους και με τη βία, όπως βλέπουμε να συμβαίνει με το λαό της Καταλωνίας. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, βυθισμένοι μέσα στα απίθμενα πλούτη τους και μέσα στα σκάνδαλα, αυτοί που δεν ψηφίστηκαν ποτέ από κανέναν, μας κουνάνε το δάχτυλο διαρκώς για το τι θα ψηφίσουμε, πότε θα ψηφίσουμε και αν θα ψηφίσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαρκής δηλαδή συρρήκνωση και κατάργηση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Σε όλη την Ευρώπη η πολιτική κρίση μένεται.
Όλα τα κόμματα υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επί δεκαετίες εφάρμοσαν ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές με τη στρατηγική της Λισαβόνας, τη συνθήκη του Μάστριχ και αντίστοιχες τέτοιες βάρβαρες πολιτικές, σήμερα βυθίζονται σε μια τεράστια πολιτική κρίση. Οι φλιαρίες για αδίθεν αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να κρύψουν την απουσία κάθε στρατηγικής μπροστά στη διαφαινόμενη κατάρρευση της λεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το Brexit έχει εξελιχθεί σε μία ρουφήχτρα που καταπίνει κόμματα και πολιτικές και αφήνει πίσω του ένα τεράστιο πολιτικό κενό, μία εκρηκτική αβεβαιότητα. Το Brexit δείχνει επίσης ότι είναι αδύνατο να συμβιβάσουμε από τη μία μεριά τις διαθέσεις ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και από την άλλη αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα. Την οργή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί, προσπαθούν σήμερα να το εκμεταλλευτούν διάφορες ουλτραδεξιές, ακροδεξιές, φασιστικές δυνάμεις, όπως ο Σαλβίνι, η Λεπέν, το γερμανικό AfD, το ισπανικό Vox, με ένα προσωπείο δίθεν αντισυστημικό και με μία ατζέντα ακροδεξιά, αντιδραστική, φασιστική, εθνικιστική. Το ίδιο επιχειρείται και εδώ στη χώρα μας με τη Χρυσή Αυγή και με τα νέα αντιδραστικά μορφώματα που έχουν ξεπηδήσει. Η ρεφορμιστική αριστερά στην Ευρώπη, ξέπνοη και πλήρως χαμένη μέσα σε πλαδαρά σχήματα, όπου δεν έχει μετασχηματιστεί σε κυβερνητική και μνημονιακή, όπως συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ποντέμους, έχει καταρρεύσει μέσα σε ατελείωτες αυταπάτες για δίθεν ήπια διαχείριση της κρίσης, μέσα στην προσήλωσή της στο μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Τα πολιτικά εγκλήματα αυτής της αριστεράς φέρουν μεγάλη ευθύνη για την άνοδο των ακροδεξιών και των εθνικιστικών και πάσης φύσεων ακροδεξιών κομμάτων και πολιτικών στην Ευρώπη. Όμως σε όλη την Ευρώπη η κοινωνική πόλωση μεγαλώνει, οι κοινωνίες σήμερα βράζουν. Το ξύλωμα των εργατικών, κοινωνικών, δημοκρατικών κατακτήσεων ενός αιώνα, η ταπείνωση και η εξαθλίωση των ευρωπαϊκών λαών δίνει τη θέση της στην οργή και το μίσος ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αναζήτηση μίας διεξόδου, μίας αναλλακτικής προς όφελος των αδύνατων και των φτωχών. Και αυτό, όσο και αν ουρλιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ενάντια δήθεν στο λαϊκισμό. Το Brexit ακολούθησαν πολυάριθμες πολιτικές ανατροπές, αλλά και μεγάλες κοινωνικές εκρήξεις που θάβονται από παντού. Νεολαίστικοι αγώνες στην Αλβανία και στην Ιταλία. Κοινωνικές, εργατικές, σοβαρές κινητοποιήσεις στο Βέλγιο και στην Ουγγαρία. Νεολαίστικες διαδηλώσεις για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και φυσικά το αποκορύφωμα, το μεγαλειώδες κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στην Γαλλία. Παντού οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι φτωχοί προσπαθούν, αγωνίζονται, παλεύουν για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο ενάντια στο δεσποτικό ευρωπαϊκό κατεστημένο που τους επιβάλλεται και αποδεικνύουν ότι μπορούν να πετυχαίνουν νίκες, μπορούν να κάνουν τους σύγχρονους Βοναπάρτες να τρέμουν στους θρόνους τους. Μετά τις ευρωεκλογές, αυτή η αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βέβαιο ότι θα βαθύνει περισσότερο. Γι' αυτό είναι ζωτικής σημασίας για το εργατικό κίνημα της χώρας μας να χαράξει μια ανεξάρτητη, μια αυτόνομη πολιτική ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Να πούμε λοιπόν ένα διπλό όχι. Όχι στη σκύλα ενός σάπιου ευρωπαϊσμού. Όχι στη χάριβδη των ευρωσκεπτικιστών, των ακροδεξιών, των αντιδραστικών. Να παλέψουμε για την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, ένας μηχανισμός που αποδείχτηκε εξαιρετικά σημαντικός και επικίνδυνος για την οικονομική χρεοκοπία της Ελλάδας. Να βγούμε από το σφαγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενωθούμε με κοινούς αγώνες με τους λαούς της Ευρώπης για μια Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Η ΟΚΔΕ, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και ολοκληρωμένα, προειδοποίησε και προειδοποιεί
τους εργαζόμενους στα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία για αυτήν την κατάσταση. Χωρίς καμία αυταπάτη, για δήθεν έντιμους συμβιβασμούς, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι ψευτοαριστεροί στην Ευρώπη, χωρίς ψεύτικες και επικίνδυνες εθνοπατριωτικές δήθεν λύσεις, όπως προβάλλουν οι ρεφορμιστές του ΚΚΕ και της ΛΑΕ. Με καθαρά λόγια, ότι αυτή η πορεία έχει μια επαναστατική, μια διεθνιστική προοπτική της Ενωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης. Με το ευρωψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ, το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη είναι πιο καθαρό, είναι πιο δυνατό για να ανοίξουμε τον δρόμο μπροστά σε αυτή την τεράστια σύγκρουση που ανοίγεται μπροστά μας. Καλημέρα και από μένα. Η αντιμετώπιση της βαθιάς δομικής οικονομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, της χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας, όπως ανέπτυξε προηγούμενα η συντρόφισσα Σοφία, δεν μπορεί να γίνει με ασπιρίνες, αλλά με βαθιές τομές στην ελληνική οικονομία, με γνώμονα το συμφέρον και μόνο των εργαζομένων, της νεολαίας μας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Όλων αυτών που παράγουν τον πλούτο σε αυτή τη χώρα, αλλά ρημάζεται και κατασπαταλείται από την ελληνική και ευρωπαϊκή ελίτ, τους Έλληνες και Ευρωπαίους καπιταλιστές, τραπεζίτες και κερδοσκόπους. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αλλά και ένα πρόγραμμα μαχητικών, μαζικών αγώνων για να μπορέσει να το επιβάλλει. Χρειάζεται την άμεση, πλήρη, οριστική κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των βάρβαρων μέτρων που τα συνοδεύουν. Με γενναίες πολιτικές αποφάσεις και αποφασιστικούς αγώνες για να ξυλώσουμε το μνημονιακό καθεστώς από κάθε χώρο δουλειάς, από κάθε γειτονιά, από τα σχολεία, από τις σχολές. Χρειάζεται στάση πληρωμών στους δανειστές τοκογλύφους και μονομερής διαγραφή όλου του χρέους. Οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν έχουν καμία ευθύνη για το χρέος που δημιουργήθηκε και μεγάλωσε από τις κομπίνες των πλουσίων και του πολιτικού προσωπικού. Την προσπάθεια δηλαδή να συντηρηθεί αυτό το σάπιο και παρακμιακό καπιταλιστικό σύστημα. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος, μια που αντί να μειώνεται, αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Πληρώνοντας το χρέος, σημαίνει ότι το στερούμε από τους μισθούς, τις συντάξεις, την υγεία, την παιδεία, την παραγωγή. Για να μπορέσουμε να σώσουμε την κοινωνία μας από τη φτώχεια και την εξαθλίωση, αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος όπως το παρουσιάζουν για λόγους σκοπιμότητας οι μνημονιακοί όλων των αποχρώσεων αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κρίση έχει επιφέρει μια γενίκευση της υπερχρέωσης της οικονομίας, την αύξηση όχι μόνο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού χρέους. Επιχειρήσεις, νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα. Υπάρχουν τεράστια χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία, τράπεζες και δέκο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μια επανεκκίνηση της οικονομίας, ακόμα και σε καπιταλιστικά πλαίσια, είναι αδύνατη. Άρα η διαγραφή του χρέους δεν είναι ο μόνος δρόμος, είναι ο μόνος δρόμος και απαραίτητη προϋπόθεση. Πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, να επιβάλλουμε ένα δικό μας εθνικό νόμισμα. Είναι ψέματο ότι η έξοδος από το ευρώ είναι καταστροφή, ότι θα χρεοκοπήσουμε, ότι θα απομονωθούμε ή ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιωθεί και να μετατραπεί σε Ευρώπη των λαών. Η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη. Πρώτον, είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι και αυτό έγινε ενώ ήμασταν μέσα στην Ευρωζώνη. Δεύτερο, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν απέτυχαν παταγωδώς, αφού ούτε το χρέος, αλλά και κανένας άλλος οικονομικός δείκτης δεν έχει βελτιωθεί. Αντίθετα, όλα χειροτερεύουν. Τρίτον, δεκάδες χώρες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να αντιμετωπίζουν τον απομονωτισμό, χωρίς να μένουν από φάρμακα και τρόφιμα όπως μας εκφοβίζουν. Αντίθετα, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πραγματικό ξύλωμα των μνημονίων,
διαγραφή του χρέους, σπάσιμο της επιτήρησης, έλεγχος της οικονομίας από εμάς τους ίδιους. Χρειάζεται επίσης άμεση εισαγωγή ενός εθνικού νομίσματος. Δεν είναι δυνατό να έχουμε το ίδιο νόμισμα με την οικονομία της Γερμανίας, δηλαδή να αντιστοιχεί στην οικονομία της Γερμανίας και όχι στη δική μας. Εθνικό νόμισμα σημαίνει επανεκκίνηση της οικονομίας, πραγματοποίηση επενδύσεων, χτίσιμο σχολείων και νοσοκομείων, άρα δημιουργία θέσεων εργασίας. Εθνικό νόμισμα σημαίνει να σταματήσουμε να είμαστε επιτέλους αποικία χρέους. Σημαίνει σταμάτημα του ξυλώματος των παραγωγικών δυνάμεων, ότι θα αναζητηθούν και άλλες πηγές πλούτου και πόρων από αυτές που μας επιβάλλει το ευρωπαϊκό μονοπόλιο των πολυεθνικών. Χρειάζεται να ακυρώσουμε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις. Εθνικοποίηση και εργατικός έλεγχος σε τράπεζες, στο εξωτερικό εμπόριο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τομείς κλειδιά της οικονομίας. Είναι άμεση η ανάγκη η εθνικοποίηση των τραπεζών, που επιβιώνουν παρασιτώντας, εισπράττοντας τόκους και χρέη, αφού σώθηκαν με τα δεκάδες δισεκατομμύρια που έδωσε ο ελληνικός λαός. Πρέπει να τις πάρουμε από τα χέρια από αυτούς που τις χρεοκόπησαν. Να σωθούν οι λαϊκές καταθέσεις, να διαγραφούν τα χρέη των φτωχών, να σώσουμε τις λαϊκές περιουσίες. Για να σταματήσει η διαρροή των κεφαλαίων στο εξωτερικό από τους καπιταλιστές και τους πλούσιους. Για να σταματήσει το στραγγάλισμά τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να πάψει η παρασιτική λειτουργία τους, να αξιοποιηθεί ο πλούτος τους για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου όλων των εργαζομένων, αλλά και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Είναι απαραίτητη η εθνικοποίηση των μεγάλων πολυεθνικών και όλων των επιχειρήσεων κάτω από εργατικό έλεγχο. Να ανοίξουμε τα κλειστά εργοστάσια, να αναζωογονήσουμε την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, να ελέγξουμε τις εξαγωγές αλλά κυρίως τις εισαγωγές, να πάρουμε πίσω τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, όλες μας τις υποδομές, το φυσικό και ορυκτό πλούτο, ώστε να υπάρχει μια πραγματική βάση για να ζούμε με ένα αξιοπρέπες βιωτικό επίπεδο. Να πάρουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους ιδιώτες της διαπλοκής και να τα δώσουμε στους εργαζόμενους και στη νεολαία μας, ώστε να αναδεικνύουν τα προβλήματα και τους αγώνες τους και μία άλλη διαφορετική κουλτούρα. Κανένας καπιταλιστής ή ειδικός δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, παρά μόνο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με συνελεύσεις και επιτροπές εργατικού κοινωνικού ελέγχου. Όλοι εμείς που παράγουμε τον πλούτο αλλά και την οικονομία μπορούμε να πάρουμε και πρέπει να πάρουμε αυτή την υπόθεση στα χέρια μας. Να πάρουμε τον πλούτο και το χρήμα από όπου έχει σωρευτεί, επιβάλλοντας βαριά φορολογία στο κεφάλαιο και τις μεγάλες περιουσίες για όλα τα κρυφά και φανερά κέρδη τους. Βάζοντας χέρι στις καταθέσεις και τις offshore, δημεύοντας περιουσίες ειδικά όσων για δεκαετίες έκαναν πάρτι λαιλασίας του δημόσιου χρήματος. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, λιγότερη δουλειά και δουλειά για όλους, με ένα δημοκρατικό, κεντρικό, οικονομικό σχεδιασμό. Πρέπει να καταργήσουμε όλα τα αντεργατικά και αντιασφαλιστικά μέτρα, να αυξήσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις για να μπορούμε να ζήσουμε ανθρώπινα, να ξυλώσουμε το κράτος έκτακτης ανάγκης, άμεση αποκατάσταση των δημοκρατικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Προφανώς, είμαστε ενάντια στον πόλεμο και τους υπεριαλιστές, καμία συμμετοχή στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και σχεδιασμούς. Πρέπει να κλείσουμε τις βάσεις ορμητήρια των υπεριαλιστών, να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ειρήνης στη χώρα μας, ώστε να μπορέσουμε να φράξουμε το δρόμο στα γεράκια του πολέμου και τον ίδιο τον πόλεμο, που θα σημάνει μια ξεπέραστη καταστροφή και για το ίδιο το μέλλον της χώρας μας, αλλά και γενικά για την ανθρωπότητα. Το σημαντικό μας και κομβικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Εμείς λέμε
ότι οι μόνοι που μπορούμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Σε αυτή τη διαδικασία, η αυτοοργάνωση και η αυτενέργεια των μαζών θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Είναι η μόνη αξιόπιστη λύση, είναι μια λύση ταξική, επαναστατική, αντικαπιταλιστική, μια σοσιαλιστική λύση. Με όργανα βάσης, συνελεύσεις, επιτροπές, συμβούλια με εκλεγμένους και άμεσα αναγλητούς αντιπρόσωπους. Θα είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική, χωρίς την αστική γραφειοκρατία και όλα τα προνόμια που έχουν. Η κυβέρνηση των εργαζομένων είναι η απάντηση του επαναστατικού μαρξισμού στην κρίση. Η κυβέρνηση των εργαζομένων και ο σοσιαλισμός είναι οι μόνες αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Αυτή η εναλλακτική μπορεί και πρέπει να υιοθετηθεί από τους αγωνιστές, τους εργαζόμενους, τους άνεργους και νέους που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Είναι μια λογική μάχης που βοηθάει την είσοδο του εργατικού κινήματος στο προσκήνιο της πάλης με τη δική του ανεξάρτητη πολιτική, τη δική του λύση στην κρίση. Η μόνη λύση. Είναι ανάγκη να επισημάνουμε στην εργατική στάξη τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία τα ψέματα που έχουν πει η αστική τάξη και τα κόμματά της όταν έβαζαν τη χώρα μας με τον τρόπο με τον οποίο την έβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε υπόσχονταν ότι θα γνωρίσουμε μια νέα ανάπτυξη, θα οι μισθοί μας θα συγκλίνουν όλο και περισσότερο προς τους ευρωπαϊκούς μισθούς και ένα σωρό άλλα πράγματα που νομίζω ότι είναι, που αποδεικνύονται σήμερα εντελώς ψέματα. Τα ίδια ψέματα και ακόμα χειρότερα χρησιμοποιούν προκειμένου να καταγγείλουν για αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται και λένε με στοιχεία όπως και η οργάνωσή μας την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγα πράγματα χρειάζεται να πούμε από αυτά, λίγα στοιχεία χρειάζεται να αναφέρουμε για να δείξουμε τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 37-38 χρόνια και πριν 17 χρόνια στην είσοδο στο ευρώ και στην ευρωζώνη, έχει υπάρξει μια μεγάλη καταστροφή στην βιομηχανία και στον πρωτογενή τομέα. Σήμερα, οι βιοπαραγωγικοί τομείς της οικονομίας συμμετέχουν στο ΑΕΠ μόλις με 13%, 3 περίπου τις 100 η γεωργία και περίπου 10% με 12% η βιομηχανία. Καμία οικονομία δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς. Δεύτερον, όταν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, το χρέος της χώρας ήταν περίπου 25% του ΑΕΠ. Σήμερα έχει φτάσει στα 181-182% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 333 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού έχουμε ξεπληρώσει δάνεια από αυτά τα περιβόητα δάνεια για τα οποία δεν οφείλεται καθόλου ο ελληνικός λαός, γύρω στα 700 με 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτο, ένα σωρό όλες σχεδόν οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας είτε έχουν κλείσει είτε έχουν συρρυκνωθεί. Η μεταλλουργία, τα ναυπηγεία, η φαντουργία, η αλουργία, η βιομηχανία ζαχάρεως και τα λοιπά και τα λοιπά και συνεχίζουν ακόμα να συρρυκνώνονται και να κλείνονται. Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα
της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι βασικές αιτίες για τις οποίες χρεοκόπησε η χώρα, έφτασε δηλαδή σε αυτή την κατάσταση την οποία γνωρίζουμε και στη διαρκή επιβολή μνημονίων απέναντι στον ελληνικό λαό. Τέταρτο, η Ελλάδα αντί να έχει ένα εθνικό νόμισμα, απέκτησε ένα νόμισμα που είναι περίπου 1 με 1,2 του δολαρίου. Η ελληνική οικονομία δεν έχει αυτό το δυναμισμό. Αυτό το νόμισμα είναι για μια οικονομία σαν τη Γερμανία ή και σαν μερικές άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτές άλλωστε οι οποίες είναι και οι μόνες οι οποίες επωφελήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Και το γνωρίζουμε όλοι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Χωρίς να έχουμε τον έλεγχο της οικονομίας στα χέρια μας, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα που να επενδύσουμε ή που χρειάζεται να διαθέσουμε τα χρήματα όπως γίνεται, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να παράγουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μπορούμε να παράγουμε, αλλά οι γνωστές ποσοστώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή, μέχρι και το ξύλωμα σημαντικών προϊόντων που παρήγαγε τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μας, έχουν καταστρέψει στην ουσία την γεωργία. Μετά την βιομηχανία και η γεωργία είναι σήμερα καταστραμμένη, με αποτέλεσμα να εισάγουμε επί της ουσίας το 2/3 των γεωργικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη διατροφή. Αυτή τη στιγμή, εάν συνεχίσουμε την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επέλθει μια πλήρης καταστροφή, η οποία άλλωστε συνεχίζεται. Διότι αυτά που είπα προηγούμενα, και η βιομηχανία και η γεωργία, συνεχίζουν να συρρυκνώνονται και δεν έχει σταματήσει καθόλου ο κατηφόρος τους. Επομένως, χωρίς μία πολιτική, χωρίς να πάρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και να αλλάξουν μια πλήρη κατεύθυνση την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία στα χέρια τους, και αν αφήσουμε τις θύχες μας σε αυτές τις δυνάμεις, τις μνημονιακές δυνάμεις και τα λοιπά, η καταστροφή η οποία επέρχεται είναι γεγονός και είμαστε σίγουροι ότι θα συντελεστεί στο άμεσο μέλλον.